Χαίρετε. Καλημέρα. Καλησπέρα. <laughs> εμπροή που μπαίνουν τα βλόξου, κόρη. Καλημέρα. Οι Αριστοτρίτε εμπροή. Καλημέρα. Αριστοτρίτη, 3 Μαρτίου 2020. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα και ενδιαφέρον που δεν το έχουμε ξανακάνει. Μητέρα με παιδί διαβητικό. Γεια σας, κυρία Θέκλα. Σα παρακολουθώ χρόνια και προσπαθώ σε κάθε ενδιαφέρον σα vlog, συνέντευξη, συμμετοχή σε κάποια εκπομπή να σα παρακολουθώ διότι με ενδιαφέρει πολύ στάση σας, η στάση σα, οι γνώσει σα και οι λύσει που προτείνετε. Λοιπόν, η ιστορία μου εν ολίγες. Ξεκινάμε. Είχα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια λόγω του πατέρα μου και τη οικογένεια του. Όμω είχα μια μητέρα αγωνίστρια που δεν τα έβαζε κάτω και επίση έκανα πολλά χρόνια αθλητισμό και άλλε δραστηριότητε και απέκτησα πολλού φίλου με πολύ και πολλή αγάπη και χαρά. Στη ζωή μου δεν χωράει μιζέρια. Πάντα ψάχνω αυτό το παραθυράκι καθαρό οξυγόνου Ναι, είμαι αισιόδοξη και δημιουργική και πιστεύω ότι και οι δυσκολίες μου συνέβαλαν σε αυτό. Ειδικά αυτά τα στάδια της επιβίωσης που περάσαμε μικρά παιδιά με τη μαμά μου με έκαναν πάρα πολύ να εκτιμήσω τη ζωή, τους ανθρώπους και την πίστη ότι αν κοιτάς ψηλά πάντα κάτι καλό θα έρθει αρκεί να κοιτά όσο πιο συχνά μπορεί και να μην παραπονιέσαι πολύ. Αυτή είναι έτσι μια εισαγωγή για να τη γνωρίσουμε τη φίλη. Είναι ωραίο τύπο η φίλη. Α έρθουμε στο τώρα. Γνώρισα πριν χρόνια τον άντρα μου, ο οποίο ήταν η επιλογή μου μετά από πολύ όρημη σκέψη. Γιατί δεν ήθελα με τίποτα να ενδώσω σε δικέ μου φοβίε και να βρεθώ απλώ με κάποιον μόνο και μόνο για την εξασφάλιση. Όχι, έμεινα αρκετά χρόνια χωρί σοβαρή σχέση για κάτι επιλογή, Ήθελα να μάθω από τα λάθη μου, έκανα και κατά καιρού ψυχοθεραπεία, διάβαζα και βιβλία σχετικά και έτσι μπόρεσα λίγο να φυπνήσω το μυαλουδάκι μου για να διορθωθώ. Ο άντρα μου λοιπόν είναι ένα πολύ γλυκό άνθρωπο, αγαπιόμαστε πολύ, κάνουμε ό,τι μπορούμε και οι... ό,τι μπορούμε πάντα και οι δυο για να εξυπηρετούμε τι ανάγκε του άλλου. Εντάξει, δεν είναι τέλεια τα πράγματα, αλλά η βάση τη σχέση μα είναι δυνατή. Κάναμε ένα παιδάκι. Και πάνω που πήγαμε να το χαρούμε, μας έκανε στροφή στην υγεία του και έγινε διαβητικό. Και έκτοτε είμαστε εντός εγωγικών γονείς γιατροί. Και να που ήρθα στο θέμα μας. Η καθημερινότητά μας είναι αρκετά αγχώδης. Γεμάτη πολύπλοκες λεπτομέρειες που χρειάζονται να γίνονται διαρκώς. Μετρήσεις αμέτρητες του ζαχάρου. Μετά διαρκώς πρέπει να σκέφτομαι τι να ταΐσω το μικράκι μου και να υπολογίζω τους υδατάνθρακες. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ και η μάχη αυτή είναι μια μάχη που μονίμως βγαίνει ζημιωμένος, αφού πολλές φορές ή πρέπει διαρκώς να κάνω μέτρηση και τάισμα ή πρέπει να διορθώνω με ενέσεις ισουλίνης. Είναι ξεκάθαρο ότι το μωρό έχει διαβήτη τύπου 1, που είναι αυτοάνωσο νόσημα, στο οποίο έχει καταστραφεί το πάνγκρεας, άρα δεν παράγει καθόλου ο οργανισμός του ισουλίνη και χρειάζεται ρύθμιση με ενέσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα και ειδικά για μικρό παιδί όπου και μετά ακολουθεί ένα τεράστιο άγχος για την αποφυγή της υπογλυκαιμίας, συνεπώς λιποθυμίας, κόμματος κλπ. Έχουν δύο σοβαρούς κινδύνους τα παιδιά που έχουν διαβήτη τύπου 1. Ένα. Ο ένας είναι να ανεβεί πολύ ψηλά το ζάχαρο και όταν ανεβεί πολύ ψηλά το ζάχαρο μπορεί να πάθει διάφορες ζημιές ο οργανισμός και ο άλλος είναι να πέσει πολύ χαμηλά το ζάχαρο, δηλαδή υπογλυκαιμία, που πάλι μπορεί να πέσει σε κόμμα, να λιποθ αυτό συνεχίζεται και κατ' εξακολούθηση, Αυτό συνεχίζεται κατά, εξακολούθηση και κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Έχω να κοιμηθώ πάνω από 4 χρόνια, κυρία Θέκλα μου. Όταν λέω να κοιμηθώ, εννοώ σε ρί, δηλαδή έστω και πέντε ώρε συνεχόμενα. Τα χειρότερα έρχονται όταν είναι να πάμε είτε παιδική χαρά, είτε κάποια επίσκεψη. Ο εγκέφαλο μου κάνει ταυτόχρονα δύο εργασίε. Συνομιλάει με ανθρώπου και ταυτόχρονα υπολογίζει την κατάσταση του ζαχάρου του παιδιού μου. Οι περισσότεροι άνθρωποι που νιώθω ότι δεν με καταλαβαίνουν εκλαμβάνουν ένα ψυχρό στυλ από εμένα γιατί δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει μέσα στο κεφάλι μου. Δηλαδή, μικρόν το μωρό. Δηλαδή, σου ξεφεύγει το μωρό και πάει και τρώει έναν μπισκότο, τούτο μπορεί να αποβεί πολλά επικίνδυνο. Και φυσικά, όταν τα άλλα παιδάκια θέλουν να φάνε κάτι, πρέπει να παίρνω το μικρό μου γιατί δεν συμβαδίζει εύκολα με το διαβητικό μα πρόγραμμα. Αν δεν έχει επανέλθει το ζάχαρο σε ένα καλό επίπεδο, δεν μπορεί ένα διαβετικό να φάει. Γενικώ δεν έχω κοινωνική ζωή. Η μαμά μου δεν ζει και η πεθερά μου δεν μπορεί να καταλάβει την εκπαίδευση του διαβήτη. Ε, πραγματικά είναι πολλά δύσκολο πράγμα να έχει μωρό διαβητικό. Πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Το γνωρίζω και από παλιέ μου πελάτε σα. Είναι μαρτύριο. Προσπαθώ να εκπαιδεύσω την πεθερά μου, αλλά είναι και μεγάλη και τη είναι δύσκολο όλα αυτά. Οπότε όλο το βάρο πέφτει κυρίω σε μένα και στον άντρα μου. Ο πατέρα μου προσπάθησε κατά καιρού να μα φέρω κοντά, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τον πλησιάσω. Είναι σαν κάκτο. Η μητέρα τη έχει πεθάνει. Η ανάγκη μου είναι να βρω ομάδε υποστήριξη για διαβητικού ή γονεί διαβητικών παιδιών, να μπορούμε να μιλάμε και να αλληλοϊποστηριζόμαστε. Δεν έχω βρει κάτι ανάλογο. Οι απαιτήσει του διαβήτη με κρατούν μακριά πολλέ φορέ από δραστηριότητε. Ενώ ήδη πάω το παιδί μου σε εκδηλώσει και παιδότοπου, με την εξάντληση μου να χτυπάει καμπανάκια με καφέδες ατελείωτους που δεν αναπληρώνουν το κενό απόθεμα ενέργειας. Πολλές φορές έχω νιώσει τάση λιποθυμίας κι εγώ ίδια και κάνω σιγά σιγά κινήσεις για να αποφευχθεί αυτό. Μια φορά μέτρησα και το ζάχαρο μου και είχα υπογλυκαιμία ίδια σε ξεντάρι και νιώθα να σβήνω. Το ζάχαρο κανονικά πρέπει να είναι όταν είσαι νηστικός γύρω στους 80... Στ, 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 ο, ο, το λένε, 80. Είναι η μονάδα μέτρησης. Άμα πέσει 70, άμα πέσει 60, μου λέει που λιποθυμήσει. Η υπογλυκαιμία είναι στο 50 κάτω. Δυσκολεύομαι πολλέ φορέ να μιλάω σε ανθρώπου, να στέκομαι όρθια. Και αρκετέ φορέ αυτό με κρατάει μακριά από πράγματα που θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω, αλλά δεν μπορώ, καθώ και το παιδάκι μου. Πολλέ φορέ του αρνούμε να βγούμε έξω γιατί δεν έχω τα κουράκια. Το τοποθετώ το παιδί μπροστά από μια οθόνη μέχρι να μπορέσω να μαζέψω τα κομμάτια μου και τη σκέψη μου. Γενικώ η εξουθένωση είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στη ζωή μου και για έναν άνθρωπο σαν εμένα αυτό είναι φιάλτη. Επίση και το ίδιο το ζάχαρο μα κρατάει μακριά, γιατί κάποιε μέρε είναι υψηλό και δεν, πέφτει, και δεν πέφτει, με συνέπεια να πρέπει με ενέσει να το ρίξω και αυτό μπορεί να κρατήσει και 6 και 8 ώρε συνεχόμενα. Οπότε πάλι δεν μπορούμε να φύγουμε έξω αν δεν έχουμε μια ομαλή ρύθμιση ζαχάρου. Και πολλέ φορέ πεινάει, μπορεί να θέλει πεισματικά να φάει και τρώει, έχοντα ήδη ανεβασμένε τιμέ. Οπότε μετά πώ να βγει έξω γνωρίζοντα ότι είναι άθλιο το ζαχαράκι του. Έχω μπει στη φίλη, γιατί έχουμε καιρό που στείλω το mail, τη έχω στείλει τα στοιχεία του δόκτωρ Γιώργου του Παπαέτη, που είναι ένα πολύ καλό παθολόγο εξειδικευμένο στην αντίσταση και το διαβίτη στην πάφο για να συνομιλήσει μαζί του, γιατί ίσω το μωρό να μην έχει απλώ διαβίτη τύπου 1, να έχει και αντίσταση, Το οποίο το, το, περιπλέκει ακόμη περισσότερο το, τα πράγματα. Γιατί όταν έχεις και διαβήτη τύπου 1 και είσαι σου αντίσταση, πεινά. Mm. Πεινά είναι... Θέλω να βρω ομάδε τέτοιου τύπου που να είμαστε εκεί οργανωμένοι με τον εξοπλισμό των διαβητικών, με ένα κρυμμένο μπουφέ, ώστε, όταν τρώμε μαζί να κάνουμε και μαζί τη ρύθμιση του ζαχάρου. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά να ξεκινήσω μόνη μου κάτι τέτοιο. Δεν αντέχω να είμαι απομονωμένη. Το θεωρώ απέσιο να μην μπορεί να έχει την ελευθερία να κάνει κοινωνικέ συναναστροφέ, τα ψώνια σου, τι εξωτερικέ δουλειέ σου, σπορ ή δραστηριότητε άνετα και ανέμελα. Μου είναι δύσκολο. Δεν θέλω να νιώθω ότι κρυβόμαστε από τη ζωή και τι φυσικέ χάρε τη. Το τελευταίο που με απασχολεί είναι ότι οι περισσότεροι συγγενεί μα είναι ακόμα σε άρνηση με τον διαβήτη. Δηλαδή, ή μου μιλούν απαξιωτικά και με νομίζουν υπερβολική για την με το ζάχαρο του παιδιού, Επίση, δεν καταλαβαίνουν το γεγονό ότι είναι μικρό παιδί τριών ετών και ότι πρέπει πάντα μα πάντα να είμαι κοντά του και να το βλέπω πολλέ φο... φορέ με κοροϊδεύουν με λαφρά λογάκια απαξιωτικά. Ακόμα προσπαθούν να με πείσουν ότι όλα θα φτιάξουν ω διαμαγεία και ότι σε λίγα χρόνια δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Μη γνωρίζοντα ποια πράγματα εννοούν, αφού δεν γνωρίζουν τι ακριβώ απαιτείται για τη ρύθμιση του ζαχάρου και μη θέλοντα να ακούσουν. Τι κάνω με αυτού του συγγενεί. Ευτυχώ που έχω κάποιε φίλε που με στηρίζουν ψυχολογικά. Κάποιε άλλε φιλίε μου διαλύθηκαν μετά από αυτό το γεγονό και το έχω ερμηνεύσει ότι του είναι δύσκολο και ότι του πονάει και δεν το αντέχουν. Κάνω λάθο. Έτσι έχω ερμηνεύσει και τα συγγενικά μου πρόσωπα που του το έχω εκφράσει με ευγενικό τρόπο ότι είστε σε άρνηση ακόμα. Λάθο μου, άρα γιατί να κάνω. Με τον άντρα μου δεν έχουμε πλέον ποτέ τη δυνατότητα να μείνουμε μόνοι. Ελάχιστε ήταν οι φορέ που βρεθήκαμε για να έρθουμε κοντά που δεν είμαστε μισοπεθαμένοι από κούραση, ευτυχώ που ήταν και αυτέ οι φορέ, και φυσικά τι διακόψαμε για να μετρήσουμε το ζάχαρο του παιδιού μα. Δεν χωράει σε ένα μέλη το θέμα αυτό. Ζω μια φούλη 24 ώρε καθημερινότητα με 12 σταματήματα εν ανάγκη των μετρήσεων και ενασχολήσεων με το διαβήτη. Έχουμε εξοδέψει μια μικρή περιουσία για τα αναλώσιμά του και έχουμε και ασφάλιση, αλλά δεν μα φτάνει ποτέ. Η εκπαίδευση διαρκής έχουμε παντρευτεί του γιατρού μα. Οι μαμάδε που έχουμε μια ειδική κατάσταση φροντίδα του παιδιού μα κάνουμε μια μήνυ καριέρα φροντίδα και περίθαλψη. Ό,τι και να λένε ότι είμαι μια εργαζόμενη μητέρα περίθαλψη του διαβήτη. Ό,τι και να λένε, εγώ πάντα λέω ότι είμαι μια εργαζόμενη μητέρα περίθαλψη του διαβήτη. Γιατί έτσι το νιώθω. Και λέω πολλέ φορέ: Δόξα τω Θεώ που άντρα μου εργάζεται και, κατα... και τα καταφέρνουμε και έχουμε του γιατρού μα. Τι θα κάναμε αν ήμουν χωρισμένη, χείρα, ανασφάλιστη, σε μια χώρα που δεν είχαμε αυτέ τι παροχέ, Επίση, να σα πω ότι ανοίγουμε στι οικογένειε που τα καταφέρνουμε καλά στη ρύθμιση του ζαχάρου, με όλε αυτέ τι θυσίε. Φανταστείτε μια οικογένεια που δεν τα καταφέρνουν λόγω άλλων δυσκολιών. Τότε τι, ενέτη 2020. Θα ήθελα να μείνω ανώνυμη, σα παρακαλώ, και αν μπορείτε, α μου δώσετε όποιε πληροφορίε έχετε για ομάδε τέτοιου τύπου, να αγκαλιαστούμε και να ενώσουμε τι δυνάμει μα, ακόμα και για γονεί που δεν μπορούν να καταφέρουν. Κάνω έκκληση. Δεν με απασχολεί να περιορίζεται μόνο σε διαβητικού. Πραγματικά θα ήθελα να, βρίσκουμε βρίσκομαι και με μητέρε γονεί που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία, πάθηση ή δική ανάγκη. Σα ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη για το τεράστιο mail, mail μου. Μια μανούλα στην υπηρεσία του διαβήτη ενό μεγάλου δασκάλου. Έχω υπόψη μου ένα παραμύθι Γι' αυτό μισό λεπτά να δω αν το βρω Λέγεται ο Παντεσπάνιους και εγώ Λοιπόν Και υπάρχει Μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο. Α, είναι δωρεάν online. Υπάρχει και θεατρική διασκευή, υλικό για εκπαιδευτικού. Λοιπόν, να ε... το δείξουμε εδώ. Ωραίο είναι το τηλέφωνο σου. Ε? Ωραία. Λοιπόν, ε... ούτε εγώ έχω υπόψη μου έτσι, ομάδες, αλλά θα να την κυρία να, έψ, έφτιαχνε μόνη της κάτι, να έκανε να έκανε μια ανέκκληση ή να προσπαθούσε να έρθει σε επαφή και με άλλους διαβιτολόγους ή που μπορεί που να παίρνουν παιδιά και να ξέρουν γονούς οι οποίοι θα ήθελαν και εκείνοι το ίδιο πράγμα να τους φέρει σε επαφή ή να κάνει μια ανακοίνωση και να την αναρτήσουν στα γραφεία του, ώστε όποιοι άλλοι γονεί ενδιαφέρονται να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί τη και να κάνουν έτσι λίγο. να κάνουν και ένα σύλλογο ή ένα σύνδεσμο. Δεν ξέρω, μπορεί και να υπάρχει. Μπορείτε να ξεκινήσετε από μια ομάδα στο Facebook. Ναι, ναι, Στη ακριβώς. σημερινή εποχή, τέτοιε οργανώσει ξεκινούν από μια σελίδα στο Facebook που να έχει και την ομάδα τη, ομάδα και σελίδα στο Facebook που θα, Εκεί θα μαζευτείτε πολλέ μανούλε, γιατί δυστυχώ έχει, έχει πολλέ μανούλε που έχουν αυτό το πρόβλημα. Όπω πριν λίγων καιρών είχα κάνει ένα βίντεο για την Ενδομητρίωση, mm -hmm. που μου είχαν στείλει mail, κοπέλε οι οποίε έχουν γνωριστεί σε, σε μια σελίδα στο Facebook, την Endogree, για την Ενδομητρίωση. Ε, και ε, έλεγαν πόσο ανακουφιστικό είναι για τι ίδιε, ότι έχουν τη σελίδα, έχουν την ομάδα, που μπαίνουν μέσα γράφουν αυτό που τους συμβαίνει, τους ακούν και τους καταλαβαίνουν άνθρωποι που βιώνουν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή για σένα τώρα, είναι πολύ σημαντικό να συνομιλήσεις με μια μάνα που επίσης έχει μικρό μωρό, το οποίο πάσχει από διαβήτη, το οποίο μωρό τη έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα διαβήτη, γιατί όλα τα μωρά που πάσχουν από διαβήτη τύπου 1 έχουν όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι, μεταξύ ο κόσμος δεν, δεν καταλαβαίνει τι είναι. Όταν Πολλά... δεν έχεις ιδιαίτερη αμπήρα και όταν δεν μπορείς να έρθει στη θέση του άλλου ακριβώς, γιατί είτε δεν έχεις βιώματα, Μάνα είτε, είτε δεν έχεις συνέστηση. μου μου, δεν λειτουργεί το πάνγκρεας. Το πάνγκρεας είναι το όργανο το οποίο παράγει την ισουλίνη, η οποία είναι απαραίτητη για την καύση των, των τροφών, αν το λέω σωστά. Δεν είμαι γιατρός. Από τη στιγμή που δεν δεν λειτουργεί το πάγκρεας, το οποίο πάγκρεας ως όργανο ρυθμίζει την έκρηση τη σουλήνη ανάλογα με τα επίπεδα ζαχάρου, τότε πρέπει μηχανικά ο γονιό, επειδή το μωρό είναι μικρό και δεν ξέρει από μόνο του να το διαχειριστεί, ο γονιό πρέπει ανα πάσα στιγμή πολύ ταχτικά να παίρνει τη μέτρηση ζαχάρου του παιδιού για να δει είναι 100, 150, 200. Ναι. Επίση, θα ήταν καλό να συμβουλευτεί έναν ψυχολόγο υγεία, ο οποίο είναι ε, ε, εκπαιδευμένο στο διαβίτη. Έχει δουλέψει δηλαδή με κλινικά περιστατικά ατόμων που έχουν διαβίτη και μπορεί να δώσει συμβουλέ ε, γύρω από αυτό το θέμα και να κάνουν και ψυχοεκπαίδευση του παιδιού του ιδίου. Δηλαδή, ένα θέμα είναι ότι ο, ο γονιό στην ουσία να έχει γίνει γιατρό του παιδιού, το όπω πολύ σωστά μα είπε. Η, η κυρία τη Επιστολή, αλλά και το ότι τα ίδια τα παιδιά μεγαλώνοντα θα πρέπει να αντιληφθούν και θα αρχίσουν να ρωτούν: Μα γιατί εγώ πρέπει να μην τρώω το ένα, γιατί εγώ πρέπει να κάνω το άλλο, να πρέπει να εξηγήσει και στο παιδί ανάλογα με την ηλικία του τι ακριβώ συμβαίνει και για ποιο λόγο το ίδιο πρέπει να γίνει μετά γιατρό του εαυτού του και να μπορεί να αυτοελέχει την, την παρόρμηση του να φάει οτιδήποτε και να εξηγά και στα άλλα τα παιδάκια γιατί εκείνο δεν μπορεί να φάει το οτιδήποτε χωρί να δέχεται ενδεχόμενο bullying ή να να, γενικότερα να υπάρχει μια, να, να νιώθουν ότι διαφορετικό. Αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα φύγει από τα χέρια σου η πλήρης διαχείριση της ασθένειας λόγω του ότι θα μεγαλώσει το παιδί και φαντάζομαι ότι και μια έγνοια που έχεις από τώρα είναι μήπως το παιδί μου όταν θα μεγαλώσει δεν θα προσέχει και θα πάθει κάτι. Ναι, και μια έγνοια που έχουν οι μητέρες διαβητικών παιδιών αυτή η οποία είναι Βάσιμη ναι. αγωνία. Ένα βάσιμο. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα να ε, γίνεται μια ομάδα. Εσεί που έχετε έτσι μια ομάδα αυτοβοήθειας και να έχετε και ένα-δύο ειδικού οι οποίοι να σα κατευθύνουν, να σα κάνουν κάποια σεμινάρια, να του συμβουλεύεστε ε, και δεχομένω να κάνετε και μια ενημέρωση στον κόσμο για να μαζευτείτε περισσότεροι μια ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από αυτό το θέμα για να μπορέσουν ε, και και εκπαιδευτικοί να αντιληφθούν τη διαφορά και να προσεχούν και εκείνοι να μην θεωρούν ότι είναι υπερβολές του γονιού ή είναι υπερπροστατευτικο Δεν είναι ο σε καμία περίπτωση υπερβολή. Είναι θέμα ζωής και θανάτου παιδικός διαβήτης. Ναι. Δηλαδή, όταν πάθει έναν υπεργλικαιμικό, έναν υπο υπογλικαιμικό σοκ το πεωτό. Δεν το είναι μωρό. αυτά τα παιδάκια που έχουν και βραχιολάκι, νομίζω. Ναι, το βραχιολάκι, το medical alert είναι εκείνο που λέει τι έχουν. Τώρα ε, δεν ξέρω για το μωρό τη κυρία, δεν ξέρω στην ηλικία των τριών χρόνων αν μπορεί να έχει την αντλία. Γιατί κάποιοι ασθενεί που γνωρίζω που είναι μεγαλύτερη ηλικία έχουν αντλία μόνιμη μόνιμα ενωμένοι με τον οργανισμό τους, που γίνεται πιο εύκολα η μέτρηση. Πάλι όμως είναι μια τεράστια διαδικασία. Είναι από τις πιο δύσκολες ασθένειες ο διαβήτης τύπου 1. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί στην ουσία πρέπει εξωτερικά, μηχανικά, να υποκαταστήσει τη λειτουργία ενό πολύ σοβαρού οργάνου για την επιβίωση του ανθρώπου, που είναι το πάγκρεα στα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 και στου ενήλικε με διαβήτη τύπου 1 είναι κατεστραμμένο το πάγκρεα. Και είναι αυτό άνωσο νόσημα γιατί ο ίδιο οργανισμό επιτίθεται στο πάγκρεα που υποθέτουν οι γενετιστέ ότι έχει να κάνει με γενετική προδιάθεση γιατί απαντάται συχνά σε ξαδερφάκια αυτό το πράγμα. Ναι. Σε παιδιά τη ίδια οικογένεια. Δηλαδή δεν φταίει η μαμά που το mm. μωρό έχει γεννηθεί με διαβήτη τύπου 1, γεννήθηκε με αυτή τη γενετική προδιάθεση και στην ηλικία. Περίπου μέχρι τα 5 συνήθω ή το εμφανίζει. Εσά το μωρό σα το εμφάνισε και πολύ νωρί. Άρα είναι μια πιο βαριά περίπτωση. Mm. Δηλαδή, και αυτό με του συγγενεί σου, κόψε του στον αέρα. Εσύ ξέρει τι βιώνει, εσύ ξέρει τι περνά. Ακριβώ. Και να μην έχει έγνοιε αν θα σε παρεξηγήσουν ή δεν θα σε παρεξηγήσουν. Και οι φίλοι οι οποίοι επιλέγουν α, να μην έχουν επαφέ μαζί σου, να πα στο καλό. Ακριβώ. Πάει, πάει. Γιατί δεν, χρειαζό... δεν καταλαβαίνουν, δεν του έχουμε ανάγκη. Δεν χρειαζόμαστε όταν περνούμε τόσο δύσκολε συνθήκε όπω είναι η ανατροφή ενό παιδιού με τόσο σοβαρό νόσημα. Δεν χρειαζόμαστε να έχουμε εγκεκριτέ. Ακριβώ. Και να μην δέχεσαι να, τους να σου πούν. Δεν του χρειαζόμαστε έτσι κι αλλιώ, αλλά έναν παραπάνω. Ναι. Να μην δέχεσαι να σου πούν οτιδήποτε για τη στάση που έχει απέναντι στο παιδί σου. Γιατί πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που ειδικά αυτά τα πρώτα χρόνια μέχρι να γίνει 7, 8, 9 χρονών που να αναπτυχθεί και ο εγκέφαλος του έτσι ώστε να μπορεί και το ίδιο το παιδί να αντιληφθεί βασικέ έννοιες, τι οποίε θα μπορεί να τις αντιληφθεί πλήρω μετά τα 12-13, και ψυχοσυναισθηματικά θα μπορεί να τι εφαρμόσει μετά τα 20. Δηλαδή, μιλάμε ότι έχει πολύ δρόμο μπροστά σου, οπότε δεν χρειάζεσαι σε βαρύδια σε αυτό τον τρόπο. Ακριβώς. Αλλά όντω, αν δεν πα σε ψυχολόγο, ψάξε το. Ψάξε το γιατί το χρειάζεσαι και, ίδια, και γιατί... ο ψυχολόγο να έχει γνώση αυτού του προβλήματο, να έχει εκπαιδευτεί σε αυτό, να έχει εντρυφήσει του ασθενεί που έχουν αυτέ τι νόσου, για να μπορεί να σα καταλαβαίνει και να έχει και τι αντίστοιχε γνώσει, βιώματα, εμπειρίε ε, και εμπειρία. Φυσικά που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει να σα κατευθύνει σωστά. Και επίση πρέπει να. Να δεις και λίγο τη δική σου υγεία και το δικό σου τον εαυτό, γιατί μη κακό. Αν πάθεις κάτι εσύ και από την πολλήν εξάντληση, ποιος θα φροντίζει το μόνο. Έχει έχεις την αγάπη μας. Την έχεις. Έχεις την αγάπη μας και την κατανόηση μας και ξεκίνησε με μια σελίδα στο facebook. Τώρα, εάν κάποιε φίλε κάποιες φίλες που βλέπετε το βίντεο ή κάποιοι φίλοι έχετε παιδί με, με παρόμοια ε, κατασπάθηση, ή, ή με διαβήτη τύπου ένα ή με κάτι παρόμοιο που είπε φίλη και θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί της, μπορείτε να μου στείλετε με ένα mail και να το διαβιβάσω. Ε, ευχαριστούμε. Yes. Yeah.